μπράβο. Βρήκα ένα φάκελο με ένα ντοκουμέντο μέσα. Θα το δει ο πρόεδρος τώρα και δεν μπορεί και μην το έχει. Αυτό το ντοκουμέντο έχει σταλεί από την κοινότητα Αναγύρων και το Σύλλογο Πληθωμένο. Μ' είχαν καλέσει με ημερομηνία 22/4/91 πριν 24 χρόνια. Υπογράφει ο Παναγιωτήρης ο Σπύρος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληθωμένων, και ο Φαχατουρίδης, Φαγουρίδης Γιώργος, ο πρώην πρόεδρος. Εδώ έχει τρεις άξονες, τρία αιτήματα, παλωτριώσεις, προσλήψεις, μέλλον οικισμού, και γράφει μέσα μια παλιά γραφομηχανή, αυτά που λέμε τώρα, 24 χρόνια πριν. Εσείς μετά από 24 χρόνια θα ζείτε στη μεταλιγνητική περίοδο. Και καθόμαστε τώρα εδώ και συζητάμε τι. Αυτό που είπε και ο Στέφανο, ο Θόδωρας. Εν θερμό, ας πούμε, και μέσα σε φωνές, σε φασαρίες, σε νόμους, σε υπονόμους και λοιπά, να βγάλουμε τι απόφαση, πλάκα, κάνετε. Εάν δεν γίνει μια επιτροπή, η οποία σοβαρά θα επιλέξει το μέλλον, όχι το δικό σας, των παιδιών σας, καληνύχτα. Και σήμερα μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια νέα ελπίδα. Υπάρχει μια νέα περιφερειακή αρχή και μια νέα κυβέρνηση. Τα είπαμε πριν από μένα ότι έχουν αλλάξει και οι συνθήκες και οι δυνατότητες και οι προοπτικές. Αρκεί σε εσάς να αποφασίσετε. Αλλά θα αποφασίσετε πώς. Όχι όπως τότε, το 1991. Γιατί από το 1991 μέχρι το 2015, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ένα κράτος άδειο, δυσλειτουργικό, ψηφοφυρικό, λειτουργήσε έτσι όπως λειτουργήσε, αφήνοντας πίσω συντρίμμια. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μαζέψουμε όσα από τα συντρίμμια αυτά μπορούμε να μαζέψουμε. Υπάρχει μια νέα αρχή νομίζω στην Ελλάδα και το ευτύχημα είναι ότι παίζουμε στην περιοχή μας σε δύο μέτωπα, και η τοπική αρχή αλλά και η κεντρική αρχή, δεν είπα ο Θόδωρος και ο Στέφανος πριν, δίνουν άλλες προοπτικές στον αγώνα σας. Ο αγώνας είναι δικό σας.